Εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Στο μικρόφωνο ο Στέργιος Αναστασιάδης. Και σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Σταύρος Κόλκας να μας εξηγήσει και ο ίδιος τον λόγο της αργοπορίας του. Εντάξει, γεμάτη μέρα σήμερα. Θα έχουμε στις 12.30 ζωντανά από την Τούμπα τις δηλώσεις του Ράσβαν Λουτσέσκου και ενός ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου. Είναι εκεί και η Αγάπη Γαβρελίδου και η Ελένη Μπούντου. Το βράδυ, το απόγευμα, υπάρχει ο αγώνας του βόλεϊ του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League με την BBSK Κωνσταντινούπολης. Υπάρχει στις 7 το παιχνίδι της K19 με την ΑΕ Λεμεσού στο Καφτατζόγλιο. Γενικότερα μια γεμάτη μέρα με προπονήσεις του ΠΑΟΚ, με προπονήσεις της Βίντι. Είμαστε παραμονή του αυριανού αγώνα του ΠΑΟΚ με τους Ούγγρους. Λοιπόν, θα δώσουμε σήμερα 5 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526, αλλά και 4 εισιτήρια για το σημερινό αγώνα του βόλεϊ του ΠΑΟΚ με την ομάδα από την Τουρκία. FM και ενώ βόλεϊ το στέλνετε και αυτό στο 54526. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο βιαστικά γιατί έχουμε στο 12.30 το Ράσβαν Λουτσέσκου από την Τούμπα. Έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο του Ραστέχνη ΠΑΟΚ και μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον Δημοκράτη Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν χθες στην Αθήνα σε μια αναμφισβήτητα ιστορική μέρα για όλη την οικογένεια του Δικεφάλου. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέργιο. Τι κάνετε, καλά είστε? Ευχαριστώ, εσύ. Γυρίσατε από την πρωτεύουσα? Χθες το βράδυ. Ωραία. Ιστορική μέρα, έτσι δεν είναι? Εντάξει, αν μη τι άλλο. Καινούργια μέρα. Καινούργια μέρα έτσι στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι φτιάχνοντας αυτό το γήπεδο, αλλάζει επίπεδο όλη η πόλη, όλη η Βόρεια Ελλάδα, όλο το οργανισμός ο οποίος λέγεται ΠΑΟΚ. Τι κλίμα εισπράξατε στη Βουλή? Θετικό, πάρα πολύ θετικό. Όλοι να έρθουν να μας μιλήσουν, να συζητήσουν μαζί μας από όλα τα κόμματα και όχι μόνο από το γραφείο του Πρωθυπουργού και του κυρίου Καμένου, οι οποίοι μας φέρθηκαν άψογα. Και κάνανε οτιδήποτε ήταν δυνατόν ώστε να περάσει αυτή η τροπολογία, η οποία πέρασε και όπως είδατε με αυξημένη πλειοψηφία. Μόνο του Κουκουέ, το οποίο παραδόσως δεν ψηφίζει, πάντα ψηφίζει παρόν, μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο κύριος, πώς τον λένε αυτόν τον κύριο, ο οποίος έχει μιλήσει πολλές φορές εναντίον του ΠΑΟΚ, κάποιος κύριος Ψαριανός. Από το ποτάμι, ναι. Πώς τον είπατε? Ο Ψαριανός, από το ποτάμι. Ψαριανός, ναι, νομίζω έτσι λέγεται. Ο οποίος είπε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, τώρα δεν μας πειράζει. Τώρα δεν ψήφισε ο Ψαριανός, δεν τρέχει και τίποτα. Ή το ποτάμι. Αυτοί εδώ πέρα έχουν βγάλει και βουλευτή στη Θεσσαλονίκη. Και παρόλα αυτά δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν στηρίξανε. Δικαίωμά τους βέβαια. Βέβαια. Δημοκρατία. Δημοκρατία έχουμε. Θα πάρουν την κατάλληλη απάντηση όταν έρθει η ώρα. Πάντως αυτή η γενικότερη σύμπνοια, εντάξει, πλην εξαιρέσεων, δεν είναι κάτι που βλέπουμε συχνά στην Ελληνική Βουλή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, δεν άκουσαν, γιατί έκανε διακοπές. Ναι, ναι. Αυτή η σύμπνοια, λέω, που είδαμε χθες στο θέμα του ΠΑΟΚ, δεν τη βλέπουμε συχνά πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ήταν ένα δίκιο αίτημα. Ήταν ένα δίκιο Σαφέστατα. Αίτημα, γιατί μας παραχωρήθηκε ο χώρος. Δεν έγινε τίποτα άλλο. Αυτός ο χώρος δεν μπορούσε να τον κάνει τίποτα το ταμείο. Και πολύ σωστά σκέφτηκαν οι κυβερνώντες, ώστε ο χώρος αυτός να αναπλαστεί, να γίνει ένας χώρος πρασίνου, ένας χώρος το οποίος θα έχει κόσμο, γύρω περιοχή δηλαδή, θα έχει θέση σε εκείνο το χώρο, μόλις γίνει όλο το γήπεδο και γίνει αυτό που είπαν, ένας χώρος και πρασίνου. Και όχι μόνο το γήπεδο. Γιατί θα γίνουν και άλλα πράγματα εκεί στο γήπεδο γύρω-γύρω. Σε αυτό το χώρο, ο οποίος τον είχε τότε και στεκόταν έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να γίνει κάτι. Θα προκύψουν και θέσεις εργασίας, έτσι δεν είναι? Μεταξύ άλλων, σημαντικό και αυτό για την περιοχή. Θα προκύψουν, λέω, και θέσεις εργασίας για πολύ κόσμο. Βεβαίως. Και κατασκευαστικά, αλλά και μετά. Οφέλει για το γύρω κόσμο, δηλαδή. Γιατί η περιοχή της Τούμπας θα αναβαθμιστεί 100%. Θέλετε λίγο να μας πείτε με πολύ απλά λόγια, γιατί το θέμα δεν είναι εύκολο. Γενικότερα, όχι για εσάς και για μένα, γενικότερα τα επόμενα βήματα της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να τα πω, όχι δεν μπορώ, δεν τα ξέρω εγώ τα επόμενα βήματα της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Είναι θέματα μετά των μηχανικών, των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται ενεργά από το πρωί μέχρι το βράδυ για το πώς θα συγκεντρώσουν αυτά τα χαρτιά τα οποία χρειάζονται ώστε να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες.
Φαντάζομαι ότι θα γίνουν και επαφές με το Δήμο, έτσι δεν είναι? Εμπλέκεται και ο Δήμος μέσα. Σίγουρα 100% και γίνονται επαφές. Και ο Δήμος και η Περιφέρεια μας στηρίζουν, είναι δίπλα μας σε οτιδήποτε χρειαζόμαστε. Έχουμε την συμπαράσταση και του Δημάρχου αλλά και του Περιφερειάρχη. Η παραχώρηση αυτή των κοντά 30 στρεμμάτων και Παπαδόπουλου είναι για 4 χρόνια ουσιαστικά, έτσι είναι? Δηλαδή για 4 χρόνια. Είναι για 99, αλλά με την προϋπόθεση ότι μέσα στην επόμενη τετραετία ο ΠΑΟΚ θα έχει τελειώσει. Εντάξει, έπρεπε να μπει ένας όρος και θεώρησαν τον χρόνο αυτό εύλογο και τον έβαλαν. Δεν νομίζω ότι εδώ θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, αν και από ό,τι είπε ο πρόεδρός μας, ο κ. Σαββίδης, ότι τελειώστε εσείς με τα χαρτιά και με αυτά και εγώ είμαι έτοιμος να ξεκινήσω το όνειρο όλων των ΠΑΟΚΤΣΙΔΟΝ την Νέα Τούμπα. Πάντως, μιας και αναφέρεται στον κύριο Σαββίδη, αναφυσβήτητα τηρεί όλες τις υποσχέσεις, ανεξάρτητα καμιά φορά πέφτει έξω στο χρονοδιάγραμμα, όχι γιατί φταίει ο ίδιος, αλλά γιατί μπλέκει με γραφειοκρατικά ζητήματα. Με γραφειοκρατία. Δηλαδή, δεν θυμάμαι κάποια υπόσχεση που να μην έχει τηρηθεί. Και μιλάμε τώρα για υποσχέσεις μεγάλες, όπως είναι τα χρέη, όπως είναι το γήπεδο. Εντάξει. Οτιδήποτε έχει πει ο πρόεδρος μέχρι τώρα, οτιδήποτε έχει πει, όλα έχουν υλοποιηθεί. Πρώτο και καλύτερο, τα 11 εκατομμύρια μετρητά ζωντανά χρήματα τα οποία έδωσε για να φύγουν τα χρέη από τον ΠΑΟΚ. Που αν ήταν στο χέρι του θα τα πλήρωνε στο πρώτο εξάμηνο, που λέει ο λόγος, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν είχαν τελεσιδικήσει, γι' αυτό το λόγο δεν τα πλήρωσε τότε. Μόλις τελεσιδίκησαν και βγήκε η απόφαση, μέσα στην ίδια στιγμή πήγε στην εφορία και πλήρωσε ΚΑΣ τα χρήματα αυτά, που θα μπορούσε κάλλιστα, όπως κάνανε κάποιοι άλλοι, να μην πληρώσουν και να ρίξουν την ομάδα και να βγουν αλόβητοι και να μην έχουν κάποιο χρέος. Κι όμως είπε τα χρέη του ΠΑΟΚ είναι και δικά μου χρέη και αυτό που είπε το τήρησε και πήγε και έδωσε 11 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα το γήπεδο που εντάξει είναι απίστευτο όνειρο όλου του κόσμου, έτσι δεν είναι? Απίστευτο. Βέβαια. Ένα γήπεδο το οποίο είναι 59 ετών γερασμένο, θα πάρει τη θέση του ένα γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ό,τι καλύτερο καλά για την Ελλάδα δεν συζητάμε, θα απέχει πάρα πολύ από τα ελληνικά γήπεδα, ένα γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, το οποίο θα μπορεί να γίνει μέχρι και τελικός κυπέλου UEFA. Ναι. Πάντως, φανταστείτε πόσο ανεβάζει ο ΠΑΟΚ την περιοχή, τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία, την Ελλάδα γενικότερα. Πάντως, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ακόμα δεν έχει φιξαριστεί σε ποιο πλάνο θα πάει ο ΠΑΟΚ ό,τι αφορά τη μορφή του γηπέδου, έτσι δεν είναι? Είναι ακόμα το θέμα στη συζήτηση, στην έρευνα, έτσι δεν είναι? Το βασικό ήταν αυτό η νομοθέτηση αυτή, να βγει αυτή η ρύθμιση, η νομοθετική ρύθμιση. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα όσον αφορά πώς και τι θα γίνει με το γήπεδο. Ήταν αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, το μεγάλο βήμα, πιστεύετε? Ναι, ήταν το μεγάλο βήμα. Αυτό το οποίο έγινε χθες ήταν το μεγάλο βήμα. Αλλά όχι ότι τα επόμενα βήματα δεν είναι σημαντικά και σοβαρά. Έτσι. Βεβαίως. Αλλά επειδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ με το θέμα αυτό, όπως παράδειγμα ο κ. Δημογιάννης, ο οποίος, όπως ξέρετε, είναι ένας εξαίρετος επιστήμονας και μηχανικός, ασχολείται πάρα πολύ με το θέμα αυτό και το τρέχει πάρα πολύ καλά σε συνεχή συνεννόηση και με τα στελέχη με εμάς, αλλά και με τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σαν οικογένεια και σαν ΠΑΕ, έχοντας την τεχνογνωσία και τα στελέχη, μπορεί ο κόσμος να είναι ήσυχος ότι δεν θα επαναληφθεί μια ιστορία τύπου Γρανίτσα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν θα μπει η μπολντόζα να σκάψει το πρώτο σκάψιμο, δεν θα υπάρχει ούτε 1% ώστε να σταματήσει. Να βάλει κάποιος φρένο το έργο στη μέση, για παράδειγμα. Δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση. Όλα θα έχουν γίνει νόμιμα και ωραία. Πάντως θα είναι δύσκολη στιγμή. Εντάξει, γιατί η Τούμπα είναι Τούμπα. Με τη μορφή που τη γνωρίζαμε όλοι και τη ζούμε ακόμα και τώρα. Σωστά. Σίγουρα είναι δύσκολη, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν τα χρήματα και από τη στιγμή που έγινε αυτή η νομοθετική ρύθμιση, όλα μπορούν να πάρουν το δρόμο τους. Ναι, θέλω να πω ότι όλοι έχουμε τις αναμνήσεις από την παλιά Τούμπα, αλλά η ζωή προχωράει και είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο ΠΑΟΚ να μπει σε μια νέα εποχή. Επειδή έχουμε όλες τις αναμνήσεις μας από την Τούμπα, γι' αυτό και ο μεγαλομέτοχος είπε ότι θέλει να γίνει στην Τούμπα. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ένα γήπεδο εκτός πόλης. Δυτικά, για παράδειγμα. Και να γίνει και πολύ μεγαλύτερο. Αλλά το συνέστημα ήταν πάνω απ' όλα. Οπότε έπρεπε να γίνει αυτό το οποίο έγινε. Και η Τούμπα θα παραμείνει Τούμπα. Διότι ο ΠΑΟΚ είναι συνηθισμένος με την Τούμπα. Βέβαια. Κάτι τελευταίο, επειδή ξέρω την αγάπη σας για το τμήμα μπάσκετ και δεν το έχετε κρύψει. Η αγάπη μου είναι για όλα τα τμήματα. Νομίζω έχετε λίγο μια ξεχωριστή αγάπη για τον μπάσκετ, πρέπει να έχετε. Δεν έχετε? Γιατί περάσαμε δύσκολα και εκεί.
Γι' αυτό. Το είδατε το χθεσινό παιχνίδι ή ήσαν στο... στην Όχι, επιστροφή. Όχι, ήμουν στο αεροπλάνο εκείνη την ώρα, επιστρέφαμε. Καλύτερα, δεν πειράζει. Επιστρέφαμε από τη Βουλή εκείνη την ώρα, οπότε δεν μπόρεσα να το δω, έμαθα ότι έγινε σφαγή. Ναι, όντως. Ωραία. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά. Η ομάδα προχωράει. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να είμαστε δίπλα της. Να μην παρασυρθούμε σε τίποτα. Σωστό. Να είναι το γήπεδο να βγάζει φωτιές, αλλά να είναι όπως πρέπει να είναι, όπως αρμόζει στο ΠΑΟΚ να είναι, γιατί παραμονεύουν οι εχθροί. Όπως είδατε, τα δημοσιεύματα όλα είναι εναντίον μας. Πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι και πειθαρχημένοι να προχωρήσουμε για το στόχο μας, που είναι η επανάληψη του double. Γιατί σίγουρα στην 7η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να λέει ότι έχει πάρει το πρωτάθλημα. Όχι, όχι, είναι... όχι, ποτέ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. 1-1 τα παιχνίδια. Έχουμε έναν πάρα πολύ καλό προπονητή, ο οποίος διαβάζει τα παιχνίδια 1-1. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω πού μπορεί να σταματήσει αυτό το τρένο, γιατί πραγματικά που θα αρχίσει τώρα και να ξεμπουκώνει και να παίζει καλύτερη μπάλα από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα παιχνίδια, νομίζω δεν θα υπάρχει κάποια ομάδα αγωνιστικά που θα να τη σταματήσει. Και θα ήθελα να πιστεύω ότι και εξωαγωνιστικά δεν θα μπορέσει να τη σταματήσει, διότι πάθαμε και μάθαμε. Και με τον κόσμο να δείχνει, κύριε Παπαδόπουλε, σε κάθε μάτσο ότι είναι εκεί, εντάξει. Είτε παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης, είτε παίζει με την Τσέλσι. Το έδειξε με τα 21. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έτσι δεν είναι? Να είναι η τούμπα γυμνή. Να ο κόσμο ότι πραγματικά στέκεται δίπλα στην ομάδα, διότι 21.000 διαρκεία, νομίζω, δεν το ξέρω βέβαια για να μην εκτεθώ, αν όλε μαζί οι υπόλοιπε ομάδε κάνουν μια σούμα, δεν ξέρω αν μπορούν να το φτάσουν το νούμερο αυτό. Ίσως είναι λίγο παραπάνω, αν κάνουν μια σούμα. Είναι παραπάνω. Είναι Ολυμπιακό, το ξεπερνάνε, αλλά. Το να είναι η Τούμπα γεμάτη σε κάθε παιχνίδι, νομίζω είναι ένα πολύ σπουδαία πράγματα που μπορεί να έχει αυτή η ομάδα. Και πάντως μέχρι στιγμής αυτό έδειξε, ότι είναι γεμάτη σε κάθε παιχνίδι. Και νομίζω θα συνεχιστεί έτσι, μακάρι να μην χωράει πραγματικά κανένα σε κάθε παιχνίδι. Όσο πάει ο κόσμος αγαπάει την ομάδα, τη ψάει για ποδόσφαιρο καλό, θέλει ο ΠΑΟΚ να πάρει πάλι τους τίτλους, οπότε θα είναι δίπλα μας και σωστός όπως πρέπει να είναι και όπως αρμόζει στον κάθε ΠΑΟΚΤΣΕ. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό εγώ μεσημέρι ευχαριστώ. Να έχετε, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια, γεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δημοκράτη Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν χθες μαζί με τον Αχιλλέα Μαυρομάτη στην Βουλή, εντάξει, σε μια ιστορική μέρα για την οικογένεια του Δικεφάλου. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο όπου μέσα υπήρχε η τροπολογία για την παραχώρηση των 30 στρεμμάτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, προκειμένου η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τον Εραστέχνη να δημιουργήσουν ένα υπερσύγχρονο γήπεδο όπως πραγματικά αρμόζει και στον ΠΑΟΚ και στον κόσμο του. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην Τούμπα. Είναι εκεί η Αγάπη Γαβριλίδου να μας πει λίγο τι συμβαίνει 2-3 λεπτάκια πριν ακούσουμε ζωντανά το Ράσβα Λουτσέσκου και τον Αγάπη. Και τον Diego Bisisvar. Καλησπέρα. Θα ακούσουμε σήμερα από εδώ από την Τούμπα σε πολύ λίγα λεπτά. Νομίζω είναι όλα έτοιμα πλέον. Σιγά σιγά έρχονται και όλοι οι εκπρόσωποι του τύπου. Ακόμη από Ούγγρους δεν έχουμε από ό,τι βλέπω εκπροσώπους. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς, επειδή η προπόνηση και η συνέντευξη τύπου της Βίντι είναι αργά το απόγευμα, είναι λίγο νωρίς για αυτούς τώρα. Ναι, στις 8.30. Ναι, οπότε ακόμα δεν υπάρχει εδώ πέρα κάποιος Ούγγρος. Μέχρι στιγμής βέβαια, γιατί έχει τύχει και άλλες φορές τελευταία στιγμή να είναι εδώ. Προς το παρόν δεν είναι. Θυμίζουμε η προπόνηση είναι το απόγευμα, στις 6 στην μεσήμβρια. Οπότε δεν θα γίνει όπως τις προηγούμενες φορές εδώ πρωινή προπόνηση στην Τούμπα. Θα γίνει στη μεσήμβρια κατευθείαν. Και φυσικά η Βίντι το βράδυ εδώ στην Τούμπα προπόνηση και συνέντευξη τύπου. Ωραία. Σε αφήνω προσωρινά να πάμε στο διάλειμμα για να προλάβουμε από την αρχή το Ράσβα Λουτσέσκου και θα τα πούμε μετά. Ναι, έχουμε και χρόνο έτσι κι αλλιώς, οπότε επιστρέφουμε μετά. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε 2 λεπτά στο πρώτο διάλειμμα για να είμαστε εντάξει και συντονισμένοι με την Τούμπα, να μην χάσουμε τις δηλώσεις του Ράσβα Λουτσέσκου και του Diego Bisisvar. Αφού πω ξανά, επιστρέφουμε με γήπεδο Τούμπας, Ράσβα Λουτσέσκου και Diego Bisisvar, αφού υπενθυμίσω. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στην ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 και 4 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ με την ομάδα από την Τουρκία, την BBS και 20 την Ούπολης. FM κενό βόλεϊ και αυτό το μήνυμα στο 54526. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είμαστε έτοιμοι να συντονιστούμε σε λίγα δευτερόλεπτα με το γήπεδο της Τούμπας
από ό,τι μαθαίνω, έχει ήδη πάρει θέση ο Ράσμαν Λουτσέσκου. Υπενθυμίζω, 5 εισιτήρια για το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26 και 4 εισιτήρια για το σημερινό αγώνα στο Παλατάκι, στο πλαίσιο του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Champions League. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την BBSK Κωνσταντινούπολης. FM κενό βόλεϊ στο 545-26. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 2, όπως κάθε μέρα. Μαζί μας το Regency Casino. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, οι 4 τελευταίες παραστάσεις του Γιάννη Πλούτροχου στο θέατρο Βεργίνα. Πραγματικά ήταν sold out όλες οι προηγούμενες. Το ίδιο θα συμβεί και αυτό το τετραήμερο. Γι' αυτό κλείστε εγκαίρως τη θέση σας στο ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, στο ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Πληροφορίες 2310-49-1234. Η είσοδο στο καζίνο είναι προαιρετική και φυσικά δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Η Στίχημαν είναι μαζί μας με πολλούς αγώνες Champions League σήμερα. Πάρα πολλές επιλογές σε σκόρες, σε κάρτες, σε φάουλ, σε κόρνερ, ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Είναι στο χέρι σας να κάνετε τις σωστές προβλέψεις και με υπηρεσία για υποστήριξη τεχνική για μέλη και μη μέλη της Στίχημαν 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, email, Viber και live chat. Μαζί μας η Αναδομό. Μπαίνετε στο anadomo.pavlanakenis.gr, καλείτε στο 2311-2415-08 ή επισκέψτε την Αναδομό Αγίας Σοφίας 18 και ενημερώνεστε από τους καλύτερους της αγοράς στις καλύτερες τιμές για το πώς θα ανακαινήσετε τμήμα ή ολόκληρο το σπίτι σας με την εγγύηση της Αναδομό και φυσικά με την εγγύηση ότι το σπίτι σας θα παραδοθεί ακριβώς την ημέρα που έχετε συμφωνήσει. Naxus, μεγάλος χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και φέτος. Όλοι οι παίκτες και όλα τα στελέχη του ΠΑΟΚ εμπιστεύονται την Naxus. Nax.gr στο διαδίκτυο για δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Ένα κατάστημα πλατεία Αγίας Σοφίας και δεύτερο στο Μεντεράνια Κόσμος. Πάρα πολλά καταστήματα stock σε όλη την πόλη. Και φυσικά η Alter Ego μαζί σας, αν θέλετε να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας με γαμπριάτικα κοστούμια, αλλά αν θέλετε να ξεχωρίσετε και στην καθημερινότητά σας με κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. 25 Μαρτίου, 12 Ευκαρπία, Πασαλίδο 85 Καλαμαριά και στο κέντρο Παύλου Μελά 36, φυσικά και στο alterego-fashion.gr. Νομίζω έχει ξεκινήσει ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Πάμε αμέσως να τον ακούσουμε. Και την τελευταία επιτυχία επί της μπάτε εκτός έδρας. If this game is different than the others in terms of psychology, because the team is in a very good moment, having won all these games, the previous games, and the game against Bate in the previous match day of Europa League. Each game has its own difficulty. Κάθε παιχνίδι έχει τη δική του δυσκολία. Then, yes, if you want, we are on a very good period. With a strong confidence, but this doesn't mean that we enter tomorrow in the pitch and we win the game. Ναι, διανύουμε μια πολύ καλή περίοδο με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπούμε αύριο στο γήπεδο και έχοντας κερδίσει το παιχνίδι. To win the game, we must work, we must be prepared, we must be very fast in our reactions, we must know very well the opponent. And with full concentration and full commitment of each player, yes, we must win this game. Για να κερδίσουμε το αυριανό παιχνίδι πρέπει να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, να έχουμε δουλέψει σκληρά, να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και με την αφοσίωση που έχουμε στο παιχνίδι μας και τα στοιχεία που θέλουμε να βγάλουμε, ναι, τότε μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Because one thing is to play against Chelsea, another one is to play against Bate away, and a different one is to play here with Vidi. Vidi has shown more faces in this part of the season. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να αγωνίζεσαι με τη Τζέλσι στην Τούμπα, είναι τελείως διαφορετικό να αγωνίζεσαι με την Μπάτε εκτός έδρας και τελείως διαφορετικό αυτό το παιχνίδι. Η Βίντι είναι μια ομάδα που έχει δείξει πολλά διαφορετικά πρόσωπα μέσα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έλα, Σάβα. Θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Θα ήθελα να μάθω
ποια είναι η κατάσταση του ματός, αν τελικά θα αγωνιστεί, αν υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να εμφανιστεί αύριο χωρίς τους δύο βασικούς του ΠΑΟΚ. Knowing from yesterday that Vieirinha won't play tomorrow in order to be rested, if you know the situation on Matos and if there is a possibility of Pauk playing without his two basic wing backs. But Matos hasn't a problem. Ο Matos δεν έχει πρόβλημα. With Andre was a little bit more pressure because toward the end of the game he felt something. It's not something special, but it's much better not to take any risk because we have a lot of games in front of us and very tough games. Then it is a different situation between the two players. Το Βιερίνια η περίπτωση είναι διαφορετική γιατί αισθάνθηκε και κάποιες ενοχλήσεις στο τέλος του αγώνα με τον Άρη και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος να το πιέσουμε περισσότερο και να ρισκάρουμε γιατί έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Έλα, Χριστό. Γεια σας. Είπατε για τα διαφορετικά πρόσωπα της Βίντι στην Ευρώπη φέτος. Εσείς τι περιμένετε αύριο? Μια Βίντι όπως έπαιξε στο Λονδίνο απέναντι στη Τζέλς που πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή και αξιόμαχη, ή μια Βίντι όπως αυτή που έχασε στην έδρα της από την Μπάτε Μπόρισοφ? You've said about the many faces of Vidi have shown so far in the European competitions. So what kind of Vidi do you expect tomorrow? Vidi played against Chelsea very well, or Vidi that lost home against Bate? I haven't said about Vidi in European Cups, generally in this part of the season. Γενικά η Vidi σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, όχι μόνο σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει δείξει διαφορετικά πρόσωπα. Yes, there are some games in which showed some weaknesses, and it is this game in Chelsea where the team was very compact, very well organized, running a lot, closing the space to Chelsea, and this is not an way to say that we have an easy game tomorrow. No, for sure will be a very tough game. Probably Vidi, the players and the management and the coach has already made a strategy because Vidi is still on the game for qualification. Είναι παιχνίδια στα οποία η Vidi έχει δείξει κάποιες αδυναμίες και είναι παιχνίδια όπως αυτό με την Chelsea που αναφέρατε, που αγωνίστηκε πάρα πολύ καλά, ήταν πολύ συμπαγής, έτρεξε πολύ, έκλεισε τους χώρους και δυσκόλεψε τη Chelsea. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι αύριο και είμαι επίσης σίγουρος ότι το προπονητικό team και η ομάδα γενικότερα της Vidi έχει ετοιμάσει τα πλάνα της για αύριο γιατί είναι ακόμα το παιχνίδι της πρόκρισης ανοιχτό και η Vidi είναι μέσα σε αυτό. Έλα, Κώστα. Καλησπέρα. Έχουμε δει πριν από λίγες εβδομάδες σε τριάδα αγώνων και πάλι παρόμοια να υπάρχει εκτεταμένο rotation στο μάτς με τον Άρη για παράδειγμα πριν τον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Αυτή η τριάδα που τώρα έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά του, ήδη έχει βγάλει ένα μάτς, είναι μια παρόμοια κατάσταση, χρειάζεται να κάνει τόσες πολλές αλλαγές ο coach ή χρειάζεται να κρατήσει το μεγαλύτερο κομμάτι του κορμού και να πάει απλά σε μία-δύο-τρεις αλλαγές? Και ένα δεύτερο, αν το γεγονός ότι η Βίτη δεν έχει βαθμό, ίσως στο μυαλό του σημαίνει ότι θα βγουν λίγο πιο επιθετικά σε σχέση με το μάτς στο Λονδίνο οι Ούγγροι. Two questions. The first is that in the previous series of three games in a week, three difficult games, you had changed your squad a lot in the game against Aris in the Cup. Shall we expect the same in this set of three games, or is it the type of games that you need to keep the basic players and make some one, two changes? And the second is if you expect Vidi to play more offensively in order because they don't have any points so far in the group. I have to tell you that we have more players that are main players, not just 11 players. Θέλω να σας τονίσω ότι έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές που είναι βασικοί, δεν είναι μόνο 11 οι βασικοί. For us, the main target for the technical staff, the main target is that one, to find the best fresh mental players for the next game. Για μας το πιο βασικό είναι να βρούμε τους πιο ψυχικά και νοητικά φρέσκους ποδοσφαιριστές για κάθε παιχνίδι. And on the same time, not to lose the balance and the way of playing and the mentality that we have.
και την ίδια στιγμή να μην χάσουμε την ισορροπία που έχουμε στο παιχνίδι μας και την νοοτροπία που έχουμε στον αγωνιστικό χώρο. The no matter who will be tomorrow in the pitch from beginning or during the game will be there to win the game. Όποιος και αν είναι στον αγωνιστικό χώρο αύριο, είτε ξεκινήσει είτε μπει στην πορεία, θα είναι στον αγωνιστικό χώρο για να κερδίσει το παιχνίδι. I don't know what to say. I don't believe that Vidi will come here to attack, because first of all we are a team that we dominate the games. Όσο για τη Vidi, δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν θεωρώ ότι η Vidi θα έρθει εδώ πέρα για να παίξει full επίθεση, γιατί επίσης εμείς είμαστε μια ομάδα που κυριαρχούμε στον αγωνιστικό χώρο. Maybe they will try to press in some specific moments of the game, to press high. Ίσως σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού να προσπαθήσουν να πιέσουν ψηλά. But generally, Vidi is a team that has showed until now much more power when was defending and went through counterattacks. Αλλά μέχρι στιγμής η Vidi έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα η οποία η δύναμή της είναι να μείνεται σωστά και να φεύγει γρήγορα στην αντεπίθεση. When they start to press high, they were quite large. Όταν άρχισαν να προσπαθούν να πιέζουν ψηλά, είχαν προβλήματα γιατί άνοιξαν πολύ το παιχνίδι τους. Normal after each team when has the ball tries to build up through different ways of going from up to down, from down to up. Από εκεί και πέρα κάθε ομάδα όταν έχει την μπάλα στα πόδια της έχει διαφορετικούς τρόπους που προσπαθεί να φτιάξει παιχνίδι για να επιτεθεί από την άμυνα στην επίθεση. Έλα, Ευγένη. Καλησπέρα. Ο coach είναι υποχρεωμένος να σκέφτεται για δύο παιχνίδια, με δεδομένο ότι ακολουθεί και ο Παναθηναϊκός, μια πολύ φρέσκια ομάδα και μια πολύ καλή ομάδα μέχρι τώρα, μια πολύ καλή εικόνα. Do you feel that you are obliged, let's say, to think for two games, because we have on Monday Panathinaikos, which is a fresh team, a new team that plays very good football so far? I'll tell you something. We have tomorrow an important game in Europa League. We will have Monday a very important game in the league. We will have Saturday, next Saturday, an important game in the league. And we'll have after 5 days another game important in Europa League, just to be in these 4 games. Then for us the most important is in this moment to think for the game of tomorrow. Αν σκεφτούμε έτσι, έχουμε αύριο ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το Europa League. Έχουμε τη Δευτέρα ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Μετά το Σάββατο έχουμε επίσης ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Και την επόμενη εβδομάδα, σε 4 μέρες, έχουμε ένα επίσης σημαντικό παιχνίδι για το Europa League. Οπότε αυτό που μετράει για μας είναι το επόμενο παιχνίδι, που είναι το πιο σημαντικό. Έλα, Ελένη. Πάνω στην προηγούμενη απάντηση που έδωσε για τους παίκτες και για το ρόστερ, επειδή άνοιξε πολύ μεγάλη συζήτηση, κυρίως το προηγούμενο διάστημα που υπήρχε παιχνίδι ανά 3 μέρες, και ανοίγει βεβαίως και τη βρίσκουμε ξανά την ίδια συζήτηση και κουβέντα μπροστά μας τώρα με τα προβλήματα τραυματισμών, με τον Μαουρίσιο, με τον Βιερίνια, αν θεωρεί ότι έχει πάρει τα νομενόμενα από το λεγόμενο βάθος του πάγκου και αν είναι ικανοποιημένο. You said about the many important and consecutive games. There's been a lot of talk about the depth of the roster. And because we have a lot of games, and if you believe that you've gained from all the players, what you expected so far? For sure that we gained. Σίγουρα. It's are the results that. Τα αποτελέσματα είναι που το δείχνουν. Are talking about this. Και νομίζω ότι μιλάνε από μόνα τους. And you know something that every player in this team wants to play every game, and this is fantastic. Κάθε ποδοσφαιριστής σε αυτή την ομάδα θέλει να παίζει κάθε παιχνίδι και αυτό για μένα είναι φανταστικό. Each player that doesn't play is disappointed. Κάθε ποδοσφαιριστής που δεν αγωνίζεται είναι απογοητευμένος. And this shows the confidence and the enthusiasm that we have, the pleasure to be involved always. Και αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη, την αυτοπεποίθηση που έχουν, τον ενθουσιασμό και τη θέληση να παίζουν συνέχεια. The problem is that as coaches we have to understand very well when is the moment to refresh the team, to give some short breaks for players to be able, when they enter in the next game, to give 100% or at least to be there on the top of their shape. And until now everything was working
Το πρόβλημα σε τέτοιες περιπτώσεις το έχουμε εμείς οι προπονητές που πρέπει να βρούμε το σωστό σημείο για να κάνουμε τις αλλαγές, για να δώσουμε ένα μικρό διάλειμμα στον κάθε ποδοσφαιριστή ώστε να ανακτήσει τις δυνάμεις του και στο επόμενο παιχνίδι να μπει με το 100% έτοιμος να δώσει τα πάντα. Μέχρι στιγμής όμως όλα δείχνουν ότι έχουν κυλήσει καλά. Τελευταία ερώτηση, Ντίνο. Στελέχη της Βίδη δήλωναν χθες προχθές ότι είναι ακόμα στο σχεδιασμό για την κατάκτηση της δεύτερης προνομιούχου θέσης. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν αρκούνται και με την ισοπαλία αύριο. Είναι πεπισμένος ότι θα περιμένει την αντίδραση της ουγγρικής ομάδας σαν το τελευταίο της χαρτί. Persons from VD stated yesterday that VD is still in the game for the second place. So do you believe that tomorrow they will make their reactions not being satisfied, not even with the draw, but trying to win this game? Look, I'm not in the brain of people of VD to know which is their strategy and which are their calculations. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό των ανθρώπων της Βίτη για να καταλάβω ποια είναι η στρατηγική τους και ποιοι είναι οι υπολογισμοί που έχουν κάνει για το αυριανό παιχνίδι. But it's obvious that Vidi is in on the game. Αλλά είναι εμφανές ότι η Βίτη είναι μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης, ναι. 5 minutes before I stated the same. Είναι αυτό που είπα και εγώ πριν από 5 λεπτά. Then I'm expecting for hard game at this level in this competition, but we have the team to win and we are prepared to win and we will enter inside of the pitch and we will go out of the pitch is a victory. Αλλά περιμένω ένα παιχνίδι δύσκολο, ένα παιχνίδι αντάξιο αυτού του επίπεδου στο οποίο βρισκόμαστε και νομίζω ότι έχουμε την ομάδα με την ποιότητα και την ικανότητα να φύγουμε από το γήπεδο με τους 3 βαθμούς. Okay. Ξεκινάμε τις ερωτήσεις σας για το Diego. Okay, one step to the left. I believe that you must come here. You translate for me? No, it's okay. It's okay now. Here we are. This is mine. Ναι. Έλα, Γιώργο. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι σε υψηλό επίπεδο μετά τις 7 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, το γεγονός ότι έχουν κερδίσει 4-1 στο Μίνσκ. Μπορούν οι ποδοσφαιριστές, εννοείται σε συνεργασία με τον προπονητή, να κοντρολάρουν αυτόν τον ενθουσιασμό και να δείξουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στη συνέχεια και στο Europa League και στο πρωτάθλημα. Για να υπάρχει μια λογική συνέχεια. I suppose that all the players feel a bit enthusiastic about the last results, also about the win against Bate with 4-1. Do you believe that you can handle this enthusiasm in order to be in tomorrow's game how you should be? Yes, I think first of all, so Calimera. No, I think. Wait, take this one. Yes, I think if you see our playing, also the last Europa League game, we play with a lot of fair. We are happy to play. We are enjoying to play with each other, and you see all the games now, and we fight. We want to play nice football. And I think we make a good result, give good confidence to all the players. And I think they have to be more afraid of us than we for them, because we make a good result in the last game. Πέρα σας, αλλά νομίζω ότι έχετε δει ήδη στα προηγούμενα παιχνίδια ότι έχουμε την απόδοση που πρέπει, ερχόμαστε από ένα καλό παιχνίδι, είμαστε όλοι σε καλή κατάσταση, χαιρόμαστε που παίζουμε μεταξύ μας, έχουμε την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται και νομίζω ότι στο αυριανό παιχνίδι ο αντίπαλος είναι αυτός που θα πρέπει να αισθάνεται λίγο πιο φοβισμένος για μας αντί εμείς για αυτούς. Έλα, Κώστα. Θα το ρωτούσα στον κότς, αλλά νομίζω ξέρω ότι δεν θα απαντούσε. Οπότε θα επιχειρήσω στον Diego. Μήπως πάρω μια απάντηση ως ποδοσφαιριστής, λίγο που μπορεί να μιλήσει πιο ανοιχτά. Υπάρχει, με βάση και την εικόνα των ομάδων και το αποτέλεσμα που έκανε ο ΠΑΟΚ στη Λευκορωσία, μια άποψη που λέει: κερδίζει ο ΠΑΟΚ τα δύο μάτς με τη Βίτη, τελειώνει η πρόκριση. Αν το δέχεται ο Diego, γιατί και μαθηματικά βγαίνει με δεδομένο ότι παίζει με την Τζέλση η Μπάτε, αν το δέχεται ο Diego και αν θεωρεί ότι ουσιαστικά θα είναι δύο παιχνίδια 6 βαθμοί για τον ΠΑΟΚ με τη Βίτη. He would ask the coach maybe.
his opinion, but he wouldn't get any answer, so he will try with you. Okay. There's an opinion that after winning Bate away, these two games are the games that will finalize the qualification, having in mind that Bate also plays against Chelsea. Chelsea? Yes. If you agree with this and if these 6 points means qualifications. No, I think what the coach also say, we look game by game. We want to win all the games in UEFA. You know, we start against Chelsea, difficult, but I think we learn to play this kind of games. Also in the beginning, we have some good appointments. I think in general, we are growing as a team. You see step by step, we play in the UEFA much better. And I hope we qualified, like you say, and step by step, we're going to take our goals. And we want to pass as second or first. And this, I think, is the goal of the team. Όχι, θα συμφωνήσω με το σκεπτικό του προπονητή. Δεν τελειώνει τίποτα. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια που έχουμε στον όμιλο. Βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είμαστε σε μια καλή κατάσταση όντως. Από εκεί πέρα βλέπετε κι εσείς ότι η ομάδα μεγαλώνει σιγά-σιγά. Είχαμε και αυτή τη σεζόν στην αρχή δύσκολα παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League. Παίζουμε τα παιχνίδια του ομίλου, θέλουμε να κερδίσουμε και θέλουμε να πάρουμε την πρόκριση, αλλά αυτή θα παιχθεί μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Έλα, Σάβα. Έχοντας κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις σε αρκετά παιχνίδια, ανυπομονεί μήπως για το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ. Having played some very good games, having good performances, do you feel anxious about your first European goal? Nice to speak about this because last time I also speak with my wife about this, that I play a few European League games and I never score, yes. But I give assists, it's also counting for something, I think. No, I hope to make a goal. I want to make, but for me important is if the team win and we play a nice game is also good. But of course I want to score also, yes. Είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε. You make a good homework also. Τις προηγούμενες μέρες και με τη σύζυγό μου ότι έχω παίξει αρκετά παιχνίδια στο Europa League αλλά δεν έχω καταφέρει να σκοράρω. Έχω δώσει assist βέβαια. Ναι, θα ήθελα να πετύχω ένα γκολ, είναι σημαντικό, αλλά το πιο σημαντικό για μένα και για όλους μας είναι να κερδίσει η ομάδα. Αλλά ένα γκολ, η αλήθεια είναι ότι θα το ήθελα. Ναι. Έλα, Αντώνη. Εγώ απλά θέλω να ρωτήσω αν το αμάξι του είναι καλά πλημμένο ή αν έχει κάποιο παράπονο από την χθεσινή περιποίηση που δέχτηκε. The question is if your car is good washed or you have any complaints about yesterday. Yeah, a little bit, yes. My rims is not so good. But okay. This is the most difficult of the car, man. He make a good job. And it was fun to see that the president's son make a nice job, yes. Όχι, σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος. Λίγο οι ζάντες έχουν πρόβλημα, αλλά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του αυτοκινήτου για να το καθαρίσεις. Αλλά γενικά είναι ωραίο και είναι ευχάριστο να βλέπεις το γιο του Προέδρου να κάνει κάτι τέτοιο. Ήταν κάτι όμορφο. Έλα, βγαίνει. Πόσο εύκολο είναι για τους παίκτες να μαζεύουν το μυαλό τους μετά από συνεχόμενα επιτυχημένα αποτελέσματα και μάλιστα επί σημαντικών αντιπάλων, δύσκολων αντιπάλων. How difficult it is to handle this all good results so far for you, the players? No, I think we are happy that we are like this because if you win the games, the whole city is happy. You see everybody smile, and we don't like to see people a disappointment. And also, we feel good to win every game to have confidence to can win the game, can change the game. What the coach said before, we have a lot of good players. I think all can play in the first 11, and this is also our power. And you see, if somebody come inside, he want to fight also for the team. And I think this is the big success of this season, that everybody wants to play. Everybody is also sad when you are changed. And this you have to be like a professional, you know. And because of this, we want to win every game, to have this good feeling, to keep the good feeling. Είναι όμορφο να κερδίζεις όλα τα παιχνίδια. Είναι όμορφο να βλέπεις τους ανθρώπους στην πόλη να χαμογελούν. Δεν θέλουμε να έχουμε κανέναν άνθρωπο στεναχωρημένο. Θέλουμε και εμείς να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι για να ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η σιγουριά που έχουμε στην ομάδα. Όπως είπε και ο προπονητής πριν, είμαστε μια ομάδα που έχουμε πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές, ποιοτικούς και όλοι θέλουν να αγωνίζονται και είναι έτοιμοι να μπουν στο γήπεδο και να δώσουν το καλύτερο εαυτό τους.
Και νομίζω ότι αυτό είναι η δύναμη αυτή τη ομάδα. Ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να βοηθήσουν. Αυτό είναι το μυστικό αυτή τη σεζόν. Και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε για να έχουμε όλο τον κόσμο χαρούμενοι και να είμαστε και εμείς χαρούμενοι. Έλα, Ελένη. Λέστε. Σίγουρα είναι μια ερώτηση που δεν θα αρέσει στον προπονητή που θέλει να έχει τους παίκτες του απόλυτα συγκεντρωμένους για αύριο. Αλλά επειδή ο Μπίσας Βερανίκης τα αγαπημένα έτσι, παιδιά του κόσμου και θέλουν να μάθουν τι γίνεται με το συμβόλαιό του, είναι ένα θέμα που αφορά την διοίκηση. Αλλά θα θέλαμε έτσι διαστόματος του ποδοσφαιριστή, τη σκέψη του γύρω από το θέμα, αν θέλει να παραμείνει, πώς το σκέφτεται, πώς το έχει στο μυαλό του, εκείνος και η οικογένειά του. It's a question that probably the coach won't like because he wants all the players to be satisfied. But the question is about your contract. If you made any talks with the board and how you and your family, your kids are thinking about this subject. Yeah, we spoke one few times. Yeah, only this I can say. We speak. Everybody know I'm happy here. Also, my family is happy. I bring my son today, first time to the conference, and I hope he's also happy. Maybe he's sleeping now. Okay, man, no problem. Now we are happy and we see what happened in the future. First, we want to play. For me, I want to play games. I want to be happy for the team that we win, you know. And then we see what's happened. For me, I'm open for everything. Το μόνο που μπορώ να πω στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις μέχρι στιγμής. Από εκεί πέρα όλοι γνωρίζετε και το έχω πει και στο παρελθόν ότι είμαι χαρούμενος εδώ, είμαι ευτυχισμένος, το ίδιο και η οικογένειά μου, η οποία είναι εδώ σήμερα, έχω φέρει και τα παιδιά μου. And I also don't think so much about the contract. First I want to win the games and then we speak after. Το πιο σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή και δεν σκέφτομαι τόσο το συμβόλαιό μου είναι να παίζω, να βοηθάω την ομάδα και οι συζητήσεις για το συμβόλαιο θα έρθουν μετά. Τελευταία ερώτηση. Όχι. Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you. Λοιπόν, ακούσαμε Ράσβαν Λουτσέσκου και Diego Μπίσεσβαρ. Θα έχουμε σε δευτερόλεπτα στην παρέα μας την Ελένη Μπούντου να μας κάνει έτσι μια σύνοψη στα γρήγορα γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Είπαμε είναι γεμάτη μέρα η σημερινή, έχουμε και μια προγραμματισμένη άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τα επόμενα λεπτά μετά το διάλειμμα. Υπενθυμίζω εντάχει 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα την ερχόμενη Δευτέρα. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 και 4 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ BBSK Κωνσταντινούπολη σήμερα στο Παλατάκι στις 6. FM κενό Βόλεϊ, κενό ονοματεπώνυμο και αυτό στο 54526 κλήρωση. Λίγο πριν τις 2, πάμε γρήγορα στην Ελένη να μας κάνει μια σύνοψη για να πάμε στο διάλειμμα. Καλησπέρα, Ελένη. Χαίρετε, παιδιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, ακούσαμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν από το ευρωπαϊκό παιχνίδι, τον Ράσβαν Λουτσέσκου βεβαίως και τον Diego Μπίσεσβαρ, ο οποίος Diego Μπίσεσβαρ ήρθε μαζί με την οικογένειά του. Ωραίος είναι ο Diego. Χαίρεσε να τον ακούσει. Δεν σε κουράζει, δηλαδή. Δεν σε κουράζει. Τον βλέπεις χωρίς να μιλήσει και μόνο σαν φυσιογνωμία. Νομίζω ότι σου βγάζει ένα χαμόγελο. Βέβαια. Η αύρα ενός ανθρώπου και δεν είναι τυχαίο που είναι τόσο αγαπητός πέρα από τις ικανότητες του και τα όσα έχουμε δει και έχει προσφέρει μέχρι στιγμής στο γήπεδο, που τον έχουν αγαπήσει και έχει δεθεί ιδιαίτερος ο κόσμος μαζί του. Λοιπόν, πριν πάμε στον Μπίσεσβαρ, ο οποίος μίλησε μετά τον Λουτσέσκου, να σταθούμε λίγο στον προπονητή, ο οποίος βεβαίως και ξεκαθάρισε ότι είναι διαφορετικό να παίζεις με την Τσέλσι στην πρεμιέρα του ομίλου στην Τούμπα, διαφορετικό να παίζεις με την Μπάτ εκτός έδρας και διαφορετικό βεβαίως να παίζεις με την Βίντι. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει τη δική του δυσκολία. Είμαστε σε μια καλή περίοδο, έτσι υπάρχει αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι υπόθηκαν όλες οι λέξεις. Ναι, ναι, ναι. Οι λέξεις κατά τεθέν με τα mentality, με την αυτοπεποίθηση που έχει η ομάδα. Οπότε νομίζω ότι τα γούρια καλά κρατούν, τουλάχιστον όσον αφορά τον Λουτσέσκου. Από εκεί και πέρα από αυτό το οποίο μάθαμε σήμερα από τον προπονητή του ΠΑΟΚ είναι ότι ο Μάτος δεν έχει πρόβλημα. Μόνο με τον Αντρέ υπάρχει ένα θέμα γιατί αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στο παιχνίδι με τον Άρη και δεν θέλουμε να πιέσουμε και να ρισκάρουμε την κατάσταση του Πορτογάλου. Οπότε του δίνουμε μερικές ημέρες να ξεκουραστεί, ούτως ή άλλως υπάρχουν πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Βιερίνια πολύ δύσκολα θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Βίντι, έτσι.
Η Βίτη, η οποία έχει δείξει διαφορετικά πρόσωπα όπως η Κολουτσέσκου στην Ευρώπη, έχει δείξει κάποιες αδυναμίες, αλλά και ένα πολύ καλό πρόσωπο όπως αυτό απέναντι στην Τσέλσι που της έβαλε σχετικά δύσκολα, αν αναλογιστεί κανείς και βεβαίως ποια αντίπαλο είχε απέναντί μας. Ωραία, πάμε λίγο Ελένη και στον Πίζεβα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος να κάνουμε και το διάλειμμα. Μας έβγαλε λίγο έξω η καθυστέρηση, δεν ξέρω, του Λουτσέσκου, του Πίζεβα ή και των δύο. Άργησε να έρθει ο Ντιέγκο. Ο Λουτσέσκου. Λοιπόν, εκείνο το οποίο κρατάμε εμείς από τον Μπίσεσβρα, πέρα από το γεγονός ότι θέλει ένα γκολ στην Ευρώπη, γιατί όπως είπε και ο ίδιος έχει δώσει assist και αυτό εν μέρει το λέει μια καλή δουλειά. Σωστό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω και ένα γκολ, το συζητούσαμε και έδειξε μάλιστα και την σύζυγό του που καθόταν λίγο πιο πέρα. Το συζητούσαμε και τις προάλλες με τη γυναίκα μου και η αλήθεια είναι ότι θέλω ένα γκολ στην Ευρώπη. Ελπίζουμε και ευχόμαστε για τον Μπίσεσβρα να τον πετύχει στο ματς με την Βίδη. Από εκεί και πέρα και ο ίδιος μίλησε για το αυριανό παιχνίδι. Δεν θα σταθώ έτσι σε αυτά τα κλισέ, τα αγαπημένα κλισέ, Σέργιο. Θα σταθώ μόνο στα του συμβολέου του, το οποίο όπως είπε ο ίδιος έχω κάνει κάποιες συζητήσεις. Όλοι ξέρουν πώς αισθάνομαι εγώ και η οικογένειά μου. Σίγουρα θέλω να παίζω, αλλά από εκεί και πέρα ας μην σταθούμε σήμερα τόσο στο συμβόλαιο, γιατί υπάρχει ένα παιχνίδι και το μυαλό μου είναι εκεί. Έτσι. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ερώτηση. Ενδεχομένως να μην ακουστεί καλά και στον προπονητή, αλλά και στα αυτιά των ανθρώπων της διοίκησης. Αλλά όπως και να το κάνουμε, υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν, όπως έχει σημειώσει και σήμερα το ΠΑΟΚ 24, πολλά συμβόλαια τα οποία βρίσκονται σε κρεμότητα. Έτσι. Ναι. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, ο Θυμόνας θα είναι ιδιαίτερα καυτός και μπει σε βαρανίκη σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Το συμβόλαιο το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση. Έχει μείνει εκεί μέχρι στιγμή η κατάσταση. Η πλευρά του Μπίσεσβαρ θέλει κάποια να ξεκαθαρίσει εντός εισαγωγικών κάποια πράγματα τα οποία δεν αφορούν μόνο οικονομικούς όρους, αφορούν συμμετοχές, χρονική διάρκεια του συμβολέου. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ θέλει να δει και το ρόστερ και τις επιλογές που έχει στα χέρια του και το τι να μπορεί να προσφέρει ξεκάθαρα στον Ολλανδό. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ Ελένη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μία ακόμα συνέντευξη, αλλά και με τον Σταύρο Κόλκα. Εδώ είμαστε. Μαζί μας και ο Σταύρος Κόλκας. Βρήκε το δρόμο μετά από διήμερη περιπλάνηση στην πρωτεύουσα. Μία μέρα ήταν. Θα μας πει και κλίμα. Με 30 στρέμματα χείρισα. Τι άλλο να κάνω δηλαδή, πες μου εσύ. Ναι, γι' αυτό κατέβηκα, παιδιά, για να τελειώσω τη δουλειά. Τελείωσε τη δουλειά, εντάξει. Ναι. Όλα πήγαν καλά. Και θα έχουμε 30 στρέμματα γύρω από την Τούμπα για να κάνουμε ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών. Να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, κάτι που ενοχλεί βέβαια, από ό,τι άκουσα πριν κάποιους συντοπίτες, οι οποίοι συνεχίζουν να ζουν στην μιζέρια του μικρού κοσμού τους. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος πλέον, σχεδόν και τυπικά, κάποια άλλα διαδικαστικά θέματα, για να κάνουμε ένα γηπεδάκι κόσμημα, που να πηγαίνουμε, να χαιρόμαστε και να μην έχει το πρώτο πράγμα που έχει στο μυαλό του κάποιος, να σπάσει μια καρέκλα. Γιατί τα παιδιά μας χρειάζονται και μια παιδεία. Έχουμε Θάνο Τεζή. Λοιπόν, έχουμε ένα. Έχουμε τον αρχηγό. Δύο φορές πρωταθλητή με τον ΠΑΟΚ. Τρεις συνολικά στην καριέρα του. Μία φορά κυπελούχο. Μακάρι να τα κάνει τρία και δύο φέτος. Που παίζει και σε ένα ωραίο γήπεδο όμως. Γιατί το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι, δημιουργήθηκε πολύ πιο μετά από το ποδοσφαιρικό. Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Τι γίνεται, πώς είστε? Καλά. Προετοιμαζόμαστε λίγο για το παιχνίδι το σημερινό. Σημαντικό παιχνίδι, εντάξει, ένα παιχνίδι στην Ευρώπη. Πρέπει να προκριθούμε στους ομίλους του Champions League. Πολλοί λένε ότι αν καταφέρετε να περάσετε την τουρκική ομάδα, θα είστε με το 1,5 πόδι στους ομίλους. Γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι περιμένετε στην επόμενη φάση. Είναι έτσι ή είναι μύθος και αυτό? Ισχύει, εν μέρει είναι ισχύει. Βέβαια, το επόμενο ζευγάρι είναι πολύ πιο χαμηλή δυναμικότητα από τους Τούρκους ή ακόμα και τους Ούγγρους που παίξαμε την προηγούμενη αγωνιστική. Το σίγουρο είναι ότι το πρώτο παιχνίδι το σημερινό είναι το πιο σημαντικό, γιατί είναι στην έδρα μας, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Οπότε την επόμενη εβδομάδα να σφαγίσουμε την πρόκληση εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα, τον επόμενο γύρο θα το σκεφτούμε όταν έρθει η ώρα. Απλά νομίζω ότι αξίζει αυτή η ομάδα, αξίζει ο ΠΑΟΚ να βρεθεί στους όμιλους όπως και πέρσι. Κάποιος που δεν έχει παρακολουθήσει τα παιχνίδια βλέπει ένα παιχνίδι με τους Ούγγρους που ο ΠΑΟΚ κάνει εξαιρετική εμφάνιση. Μιλάω για το δεύτερο παιχνίδι στο ΠΑΟΚ Sports Arena και μετά χαμένα δύο σετ στην Κομωτινή. Είναι δύο διαφορετικά παιχνίδια, η προσέγγιση είναι διαφορετική. Είναι μάλλον ότι δίνεται βάρος στην Ευρώπη σε πρώτη φάση περισσότερο. Είναι ότι είναι καινούργια ομάδα και ψάχνουν όλοι τους ρόλους της. Πώς ακριβώς το βλέπεις εσύ?
Νομίζω ότι είναι συνδυασμός όλων. Και η ομάδα είναι καινούργια και θα είναι πολλά νέα παιδιά. Και να παίζει σε τέταρτη Σάββατο συνέχεια με δυνατά παιχνίδια στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα, θα πρέπει να έχεις κάνει ένα προγραμματισμό ώστε να μπορέσεις να τα απεξέλθεις. Νομίζω η ομάδα ακόμα δεν έχει δείξει πραγματικότητα σε αυτό. Το παιχνίδι στην Κομωτινή, μπορώ να πούμε ήταν ιδιαίτερο. Ήταν μια νεοφώτιστη ομάδα. Ξεκινήσαμε μεγάλο το παιχνίδι, αλλά από εκεί και πέρα η Κομωτινή ανέβασε την απόδοσή της. Νομίζω ότι δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα της ομάδας. Και η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη και στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα. Επειδή το ζήσαμε στο ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα με το Τετάρτη Κυριακή και προκριματικά, δεν είναι σχεδόν αδύνατο να έχει τον ίδιο βαθμό συγκέντρωση στι εγχώριε υποχρεώσει και σε, παράλληλα σε, ένα, σε μια προσπάθεια να μπει ομάδα σε ομίλου Champions League. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα είναι δύσκολο. Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι μια ομάδα προσπαθεί να ξεκουράσει κάποιου παίκτε, να αλλάξει κάποια σχήματα. Σε αυτέ τι αλλαγέ μπορεί και να χαθούν ένα-δύο σετ, αλλά σίγουρα επειδή είμαστε καλύτερη ομάδα και καλύτερε μονάδε. Κερδίζουμε τα παιχνίδια. Νομίζω ότι έτσι κάπως θα πάει το πρωτάθλημα. Πέρσι και πέρσι που παίξαμε στους ομίλους της Champions League που για ένα-δύο σετ δεν περάσαμε στους 16 που θα ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και με τη δυναμική που έχει φέτος και με τα παιδιά που έχουν έρθει και τα παιδιά φυσικά που έχουν μείνει από τις προηγούμενες χρονιές μπορούμε να τα καταφέρουμε αυτά και να φέρουμε περισσότερα παιχνίδια της Champions League στο παλατάκι. Είναι το καλύτερο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ξέχωρα το τι θα πετύχει στη διάρκεια, το τι επίπεδο χημίας θα έχει η ομάδα, το αν θα συνδεθούν τα χαρακτηριστικά, είναι το καλύτερο ρόστερ. Είναι η τέταρτη μου χρονιά στην ομάδα. Νομίζω ότι είναι ατομικά, η διοίκηση έκανε μια καλή προσπάθεια, έχει φέρει κάποιους παίκτες με αξίας. Σε συνδυασμό με τα παιδιά τα οποία γνωρίζουμε την ομάδα και έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και στο ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω ότι ναι, φέτος αξίζει ο ΠΑΟΚ από την αρχή να είναι στην κορυφή και να παραμένει μέχρι το τέλος. Θάνο, τους Τούρκους έχετε μελετήσει, έχετε κάνει προφανώς το σκάουτινγκ να υποθέσω. Μπορείς να μας πεις δύο λόγια για αυτούς, τι να περιμένουμε. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση γιατί αποτελούνται μόνο από Τούρκους αθλητές, έτσι δεν είναι? Ναι, ισχύει. Είναι μια ομάδα που δεν έχει ξένους παίκτες. Παρ' όλα αυτά όμως έχει διεθνείς παίκτες με την ομάδα της Τουρκίας. Έχουν παίξει με αρκετούς από αυτούς πολλές φορές αντίπαλοι με την εθνική ομάδα. Έχει κάποιους έμπειρους παίκτες, έχει και κάποιους πιο νέους. Δεν είναι, παρόλο που δεν έχει ξένους παίκτες, είναι μια μορφή της εθνικής Τουρκίας με νομίζω 4 με 5 παιδιά από τα 7 που παίζουν από την εθνική τους ομάδα. Άρα να περιμένουμε δηλαδή αυτό το μεγάλο ταλέντο, αλλά πολύ μεγάλη συνοχή από αυτούς. Γιατί προφανώς είναι και παιδιά σίγουρα, που έχουν από τις μικρές εθνικές μαζί κτλ. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Περιμένουμε ένα δυνατό παιχνίδι. Έτσι μας αρέσουν αυτά τα παιχνίδια. Νομίζω αυτά είναι πολύ ωραία παιχνίδια για να παίζεις. Ιδίως σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο στο Παλατάκι με τον κόσμο μας να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους και να τους κερδίσουμε. Θα μου έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλη κουβέντα μετά από μια υπόδειξη διαιτητική στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εγώ το είδα ξαφνικά σαν έκρηξη, δεν κατάλαβα τι έγινε γιατί πολλές φορές έχουμε δει ένα λάθος φύριγμα. Θεωρείς ότι δημιουργείται μια ένταση γύρω από το πρωτάθλημα λίγο ακραία? Σίγουρα, για μένα είναι ακραία για διάφορους λόγους. Πρώτον, γιατί αν αυτό το λάθος είχε γίνει σε διαφορετικό σημείο του παιχνιδιού, δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Δεύτερο, γιατί γνωρίζω κυρίως τον πρώτο διαιτητή που είναι πολύ καλός διαιτητής, νομίζω ότι σίγουρα ήταν ένα μεγάλο λάθος. Σίγουρα η ευθύνη είναι και στη Λίγια που θα έπρεπε να κάνει τη συμφωνία του ώστε να υπάρχει το βάρο και ώστε αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε καν, θα υπήρξε το βίντεο και θα είχε δοθεί ο πόντος στον Παναθηναϊκό έτσι όπως έπρεπε. Πυροδοτήθηκα πολύ ατμόσφαιρα, νομίζω χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο γιατί τέτοια λάθη συμβαίνουν συνέχεια. Εμείς αντιμετωπίζουμε και επόπτες κάνουν λάθη και απλά σε αυτό το παιχνίδι στην αρχή του πρωταθλήματος δόθηκε έτσι μια πολύ μεγάλη έμφαση. Εμείς το ποδόσφαιρο θεωρούμε, γιατί ποδοσφαιρικοί είμαστε κατά βάθος, κυρίως μάλλον, ότι το VAR δεν μπήκε γιατί κάποιοι δεν βολεύονται από αυτό. Το ίδιο ισχύει και στο βολέι. Νομίζω ότι το VAR στο βολέι θα βοηθούσε μάλλον, γιατί εμείς που έχουμε παίξει τα περιοδοί και τα λοιπά στην Ευρώπη υπάρχει, βοηθάει πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Γιατί η ταχύτητα της μπάλας είναι τόσο μεγάλη που όντως κάποια στιγμή είναι πολύ δύνατο να ακολουθήσεις και το replay είναι ξεκάθαρο. Και από τη στιγμή που μπορεί να χρησιμοποιείται από κάθε ομάδα κάποιες φορές μέσα στα σετ, δηλαδή νομίζω είναι δύο φορές και από τη στιγμή που δικαιώνεσαι παραμένει να έχεις δύο φορές να ζητήσεις το VAR, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο μπορεί να αλλάξει τη ροή του αγώνα,
μπορεί ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να το χάσει να το έχει κερδίσει. Έτσι, σε κωδικά σημεία παίρνει το πόντο από εκεί που τον έχει χαμένο. Αλλά δηλαδή είναι τουλάχιστον αφέλεια ή δόλος το να μην έχεις VAR. Αυτό είναι το θέμα μας. Δεν μπορεί να είναι τόσο αφελής. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Κοιτάξτε, η Λίγκα το έθεσε ότι ήταν οικονομικό το θέμα, ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα οικονομική ώστε να η Λίγκα να αγοράσει αυτό το σύστημα. Νομίζω η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, γιατί θα μπορούσε να βρεθεί ένας χορηγός ή να κοπούν κάποια χρήματα από την επιδότηση ώστε να πάρθει αυτό το και έτσι το πρωτάθλημα όμως να γίνει και πιο ανταγωνιστικό και φυσικά και να είναι και πιο ρεαλιστικό και πιο αντικειμενικό. Και με λιγότερη τοξικότητα γύρω-γύρω. Γιατί εκεί καταλήγει. Ακριβώς. Θάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Καλή τύχη στην ομάδα. Φαντάζομαι, Θάνο, περιμένετε παραπάνω κόσμο από ότι με τους Όγκους, δεν είναι σημαντικό μάτς και τη χρειάζεται και τη βοήθεια του κόσμου. Σίγουρα, σίγουρα. Και τα παιδιά που έχουν έρθει φέτος δεν γνωρίζουν, δεν έχουν δει είτε ως αντίπαλοι είτε καθόλου ότι τη μεγάλη ατμόσφαιρα την οποία δημιουργείται στο Παλατάκι με τον κόσμο μας. Περιμένουμε τον κόσμο και είμαστε σίγουροι ότι θα έρθει. Ωραία. Ευχαριστούμε, Θάνο. Καλή επιτυχία και σήμερα και συνέχεια της χρονιάς. Να είστε γερός. Καλή συνέχεια. Καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Θάνο Τερζή, τον Πασαδόρο του Δικεφάλου. Θα πάμε στο διάλειμμα, το τελευταίο για σήμερα. Υπενθυμίζω για μία ακόμα φορά 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό τη Δευτέρα στην Τούμπα σε 9.30. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο 54526. 4 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ το σημερινό στο Βόλεϊ στο Παλατάκι που ξεκινάει στις 6 το απόγευμα. ΠΑΟΚ κενό Βόλεϊ κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Η κλήρωση για τα 5 και τα 4 εισιτήρια αντίστοιχα λίγα λεπτά πριν τις 2. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, τελευταίο τέταρτο. ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107-4. Έχετε ακόμα 10 λεπτά για να πάρετε μέρος στους 2 σημερινούς διαγωνισμούς. 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Δευτέρα στην Τούμπα στις 9.30. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Στο ίδιο νούμερο 54526 γράφεται ΠΑΟΚ κενό Βόλεϊ ονοματεπώνυμο για 4 εισιτήρια τη σημερινή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την BBSK Κωνσταντινούπολης, δεύτερος γύρος του Champions League στις 6 ώρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Δεν ξεχνάμε τις τελευταίες 4 παραστάσεις του Γιάννη Πλούταρχου στο θέατρο Βεργίνα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ένας από τους κορυφαίους λαϊκούς τραγουδιστές μετά από μια σειρά πάρα πολύ επιτυχημένων παραστάσεων, όλες ήταν sold out για 4 ακόμα εμφανίσεις στο θέατρο Βεργίνα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ημέρα Champions League σήμερα, εκατοντάδες επιλογές στη Στοίχημαν από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή και πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα. Έμπνευση να έχετε. Μπράβο. Σε σένα, φίλε, εξαρτάται αν κερδίσεις. Χθες πραγματικά αυτό που έχει γίνει με 3H όπου βάζει γκολ στο 90. Πώς το λένε, πιάνουμε ξαφνικά τη Χόφενχάιμ και στο ίδιο λεπτό το βάζει ο Άγιαξ, ενώ έχουμε πιασμένο το Young Boys Valencia από νωρίτερα. Πραγματικά εκπληκτικός βασιλιάς χθες. Όντως. Δεν πέτυχε σημείο πριν το διπλό και over. Ωραία, θα κυνηγηθεί τώρα που τον περιμένουμε πως και πως. Με εκπληκτικό καλεσμένο, το άκουγα χθες στο YouTube το βράδυ μόλις γύρισα. Με εκπληκτικό καλεσμένο. Όταν φεύγω, πάει μου φέρνει κάτι που λένε. Λέει, είναι οι αλλαγές σου, λέει, δεν γίνεται να είστε μαζί. Τέλος πάντων, θα έρθει σε λίγο αυτό το καμάρι της οικογένειας του ΠΑΟΚ, το πρότυπο, ο γαλαζοαίματος αυτός. Τι θα δώσει σήμερα? Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει. Πάντως χθες, να το πούμε και δημόσια, ο Ηλίας Καπράλος το 0-2 το πέτυχε. Στο Bayern Nike. Λογικό. Καλό στοιχημα. Είναι καλό αυτό το σύστημα. Δηλαδή βλέπεις πόσα τρώει η μικρή, 4. Το κάνεις δύο. Ναι, έτσι πάει. 6 τρώγανε και στα δύο άλλα η μικρή. 6 φάγανε στον Άγιαξ. 7 φάγανε 7. Εντάξει, το 6-7 συμψηφίζεται ρε παιδί μου. Πάει το διαδίο, ναι, δεν γίνεται. 6-0-3-0-4. Ναι. Ή 3-0-4-0. Εντάξει. Τώρα φάγανε δηλαδή 4 η μικρή. Ναι, 4. Εντάξει. Διαδίο-2. Ναι. Okay, οπότε περιμένουμε με αγωνία. Μπορούμε να το κάνουμε τα δύο παιχνίδια over 5,5. Καταλαβες, ναι. Να παίξουμε και τα δύο. Handicap 5. Κοίταξε, αν το προσφέρεις στη Στοίχημαν μπορεί να σου κάνει αποδεκτό. Γιατί να μην το κάνει. Πήγαμε και στα γραφεία της Στοίχημαν χθες. Μιλάμε,
ιδανικό περιβάλλον για να δουλεύει, φίλε. Πραγματικά. Νέοι άνθρωποι, όλοι, να σε έχει το εστιατόριό σου, να έχει μενού, γιατί είχε Champions League και θα μέναν πολλά παιδιά μενού κανονικά για το βράδυ. Να έρχεται να λέει το στέλεχος τι φαΐ έχει το βράδυ. Εδώ εμείς θα μας αφήσουν εδώ πέρα. Ωραία. Θα μείνουν, ο σκελετός μας θα μείνει. Εντάξει, τους δίπλα τους φροντίζουν. Τους πήραν και ηλεκτρονικό. Ναι, ναι, το είδα. Ε, πήγα παίξα Tekken. Πριν. Τους πήραν και ηλεκτρονικό. Ναι, αλλά θα κυνηγηθεί η ιδιοκτησία του Λίμπερου. Στο θάνατο που τους κυνηγάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμπεριφέρονται. Ξέρεις γιατί? Για αυτούς τους βλέπουν σαν υπαλλήλους, εμάς σαν στελέχη όταν βολεύει. Όταν βολεύει. Καταλάβες. Δεν μας έχουν φέρει ένα ηλεκτρονικό εδώ να παίζουμε κι εμείς. Ένα bubble bubble. Ένα NBA Jam. Ένα NBA Jam. Έχει NBA Jam πίσω. Έχει 150 παιχνίδια αυτό. Εμείς θέλουμε ένα, ρε φίλε. Πόσο κάνει να αγοράσουμε εμείς, ρε. Αφού δεν μας αγαπάνε η διοκτησία του Λίμπερο, να αγοράσουμε εμείς ένα παιχνίδι. Πόσο κάνει. Ε? Το παλιό, το κλασικό, το ξύλινο. Αυτά είναι όλα μεταχειρισμένα. Ναι. Δεν τα χρησιμοποιούν κανένα. Πώς τράκ θέλεις, ξύλινο. Όχι, ρε. Έχει 150 παιχνίδια το Tekken, το Bubble Bubble, το Βατραχάκι, το Γοριλάκι. Θεωρώ ότι με, χωρίς να είμαι ειδικός, 300. Το Double Dragon. Double Dragon. Ωραία παιχνίδια. Ε. Και εγώ θέλω ένα NBA Jam και είμαι καλυμμένος. Και NBA Jam έχει, και ποδοσφαιράκι έχει. Το θυμάστε το Virtual Strike όταν έκανε την επανάσταση. Ναι, ναι. Εντάξει. Και τώρα παίζουμε το Pro και το FIFA και είναι λες και υδρώνουμε κι εμείς μαζί. Ναι. Τέλος λοιπόν, πάντων. Ακούσαμε Λουτσέσκου. 6 ώρα είναι η προπόνηση του ΠΑΟΚ στη 9:30. Ίδια ώρα είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την BBSK Κωνσταντινούπολης. Στο αυτό μας έδειχνε από το σέλιδο και κάναν ομάδα. Πολλά αρχικά βλέπω. Ένα συγκρότημα μου θυμίζει γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ πιο. BBSK. Το barbecue, το BBQ αυτό. Ε? Λοιπόν, 8 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου της Βίτη στην Τούμπα, 8.30 η προπόνηση της Βίτη στην Τούμπα, στις 7 ο αγώνας του Καφτατζόγλιο της K19 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ Εμεσού. Λοιπόν, η είσοδος είναι δωρεάν στο Καφτατζόγλιο το παιχνίδι. Θα ανοίξουν οι θύρες 3, 4, 5 και 6. Εντάξει, τα εκδοτήρια, μάλλον το εκδοτήριο που είναι έξω από τα επίσημα του Καφτατζογλίου θα ανοίξει στις 4. Οπότε, παίρνετε τα παιδάκια σας ή τους φίλους σας. Έχετε μαζί σας ταυτότητα και άμκα και παρακολουθείτε δωρεάν το παιχνίδι για το Champions League των νέων της UEFA. Θυμίζω ΠΑΟΚ έχει κερδίσει στην Κύπρο 2-1, οπότε πρέπει να υπερασπιστεί με επιτυχία αυτό το σκορ για να κάνει ένα ακόμα βήμα, ουσιαστικά το πρώτο τελευταίο για να βρεθεί στην knockout φάση του θεσμού, όπου θα συναντηθεί αργότερα με τις ομάδες που είναι στη φάση των ομίλων και οι οποίες είναι οι μικρές ομάδες των συλλόγων που αγωνίζονται στο κανονικό Champions League. Εντάξει, δηλαδή, για παράδειγμα, ο όμιλος της ΑΕΚ είναι με ΑΕΚ, Bayern, Benfica και Άγιαξ. Και αντίστοιχα είναι και οι υπόλοιποι όμιλοι. Καλό λοιπόν θα είναι όσοι περισσότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ μπορούν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της K19 στις 7 στο Καφτατζόγλιο, ξαναλέω, δωρεάν είσοδος. Είχαμε κλήρωση για τη φάση των 16 του Πόλο Ανδρών. Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με τον Ανώγλη Φάδας. Το παιχνίδι θα γίνει στο Ποσειδόνιο στις 28 Νοεμβρίου. Είναι νοκάουτ παιχνίδι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να προκριθεί στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδος. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε την αυριανή μέρα όπου δεσπόζει φυσικά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Βίντι στις 10 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Είναι λίγο περιττό να αναφερθούμε για την ανάγκη του ΠΑΟΚ να πάρει τους 3 βαθμούς. Λογικά, γιατί την ίδια ώρα η Chelsea υποδέχεται την Πάτε στο Stamford Bridge, αν όλα πάνε καλά, ο ΠΑΟΚ θα κάνει ένα ακόμα βήμα για την πρόκρισή του στους 32 του Europa League. Σε γενικές γραμμές, θεωρώ πως με 2 νίκες του ΠΑΟΚ στα 2 κολλητά μάτς με τη Βίντι, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ο ΠΑΟΚ να πάρει την πρόκριση στους 32 του Europa League και από τη στιγμή που θα έχει την Μπάτε Μπορίσοφ τελευταία αγωνιστική των ομίλων στο γήπεδό του. Λοιπόν, είχαμε χθες την ήττα του ΠΑΟΚ στο Ισραήλ από την Χάπολ Χολών με 72-68, με τη διαιτησία πραγματικά να είναι τουλάχιστον εμετική. Όσοι είδαν το παιχνίδι καταλαβαίνουν πολύ καλά το τι λέω. Η Βόνη έχασε
στη Γερμανία από την Αντέρ με 57-81. Η Τενερίφη δεν είχε θέμα να κερδίσει τη Φρίμπουργκ με 91-68. Η Βενέτσια πέτυχε ένα εύκολο διπλό στη Τσεχία εις βάρος της Οπάβα με 72-90. Οπότε η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί. Τενερίφη Βενέτσια στο 3-0. Χάποελ στο 2-1. Την τετράδα πρόκρισης κλείνει η Οπάβα με μία νίκη, δύο ήττες. Η Ναντέρ, η Φρίμπουργκ το ίδιο. Μία νίκη, δύο ήττες. Όπως και η Βόνη, ο ΠΑΟΚ στην τελευταία θέση με 0 νίκες και 3 ήττες σε 3 παιχνίδια. Έχουμε τον Νίκο Μοσκοβίτη. Να πούμε δύο λόγια για το χθεσινό βράδυ που πραγματικά όποιος δεν ανέβασε σφιγμούς απλά δεν έχει αίμα μέσα του. Έτσι είναι, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν γίνεται να μην ανεβάσει σφιγμούς και να μην αρχίζει τα καντήλια τώρα. Εντάξει, okay. Εμένα οι σφιγμοί μου ανέβηκαν επικίνδυνα στις καταστάσεις που έδιναν επιθετικά φάουλ στα screen. Δηλαδή που δεν σε άφηνα να παίξεις άμυνα και δεν σε άφηνα να κάνεις ούτε επίθεση. Δηλαδή με το ζόρι πραγματικά να χάσεις. Νομίζω ότι χθες με μια νορμάλ διαιτησία υπέρ της Χολών, υπέρ, ναι, 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 ναι. 60-40 να ήταν η διαιτησία, ο ΠΑΟΚ πάλι θα κέρδιζε. Με την εικόνα που είχαν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι. Νομίζω θα κέρδιζε, ακόμα και έτσι. Αλλά εντάξει, σε ένα μάτς κλειστό, σε ένα μάτς που οι δύο ομάδες είναι κοντά στο σκορ, όταν η μία έχει στάρει 36 φορές και η άλλη έχει στάρει 18, μπορείς να καταλάβεις πολύ καλά το πώς κρίθηκε ο νικητής. Να σου πω κάτι, αρχίζει και κουράζει όμως αυτή με τη διαιτησία, εντάξει, στο Champions. Συμφωνώ. Και με τη Βενέτσια, εντάξει, όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά και εκεί δεν τη λες ούτε καν 55-45-60-40 υπέρ της Βενέτσια. Πήγε παραπάνω νομίζω το κοντέρ. Με τη Telekom Βόνης επίσης, πάλι σε παιχνίδι κλειστό, πάλι σε παιχνίδι που οι ομάδες ήταν κοντά, στο δεύτερο ημίχρονο κάποιες αποφάσεις ήταν ανεξήγητες. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι μια φάση με τη Telekom Βόνης που έχει πάει στο instant replay ο διαιτητής στην τρίτη περίοδο για να δώσει αντιαθλητικό στον Κόνιαρη, σε μια φάση στο κέντρο του γηπέδου. Ναι. Δεν είναι. Το κομμάτι της διαιτησίας στη συγκεκριμένη διοργάνωση είναι τεράστιο πρόβλημα και το λέω γιατί, okay, την πρώτη χρονιά ήταν η πρώτη χρονιά της διοργάνωσης. Διάφορα πράγματα, τα βλέπεις, προσπαθείς να τα διορθώσεις και όλα αυτά. Πλέον είναι στην τρίτη σεζόν. Εγώ νομίζω ότι ποιοτικά η διοργάνωση βελτιώνεται όσον αφορά ομάδες, όσον αφορά budget, όσον αφορά ακόμα και την απήχηση που έχει στον κόσμο. Χθες έγινε ένα παιχνίδι σε ένα γήπεδο γεμάτο. Έτσι, με ωραία μπασκετική ατμόσφαιρα. Ναι. Είχαν μια πολύ ωραία έδρα οι Ισραηλοί. Το κομμάτι της διαιτησίας όμως, όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά γίνεται και χειρότερο. Γίνεται και χειρότερο. Και επειδή, εντάξει, η μπασκετική κοινότητα, ωραία, ξέρει τι εστί FIBA. Ναι. Ωραία. Και όχι μόνο FIBA. Γενικά, ξέρουμε τι συμβαίνει όταν μια ομάδα δεν έχει κάποιον με τρελά λεφτά να ρίξει και ξέρεις και λίγο να τη σέβονται και λίγο παραπάνω. Το πώς αντιδράει η μπασκετική κοινότητα και της FIBA και γενικότερα το τι γίνεται. Ωραία. Οκ, η Χάπερ Χολ είναι μια ομάδα που μπορεί, ας πούμε, στο Wyatt που χθες έβαλε 14 πόντους να δίνει, ξέρω εγώ, 300 χιλιάρικα και να έχει ένα budget μεγαλύτερο από του ΠΑΟΚ. Φυσιολογικό το βλέπω. Αλλά και πάλι, το να υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση στο δεύτερο ημίχρονο, πραγματικά δεν μπορώ να την εξηγήσω. Δεν μπορώ να την εξηγήσω. Και μιλάμε για ένα ματς τρίτης αγωνιστικής ομίλων, έτσι. Δεν ήταν ένα ματς που έκρινε πρόκριση, που ούτε εκεί θα μπορούσα να το δικαιολογήσω. Αλλά ήταν ένα ματς τρίτης αγωνιστικής ομίλων. Okay. Το να το κερδίσεις, να το χάσεις, μπορεί να έχει και ελάχιστη σημασία στην πορεία. Έτσι. Και το λέω γιατί πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο, όσοι το παρακολουθούν το παιχνίδι, όπως είπες και εσύ, Στέργιο, η διαιτησία όρισε τον νικητή. Ξεκάθαρα. Γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν πιο καλά διαβασμένος, κράτησε χαμηλά τους Ισραηλινούς, γιατί είναι μια ομάδα που όντως αν βρει ρυθμό πολύ δύσκολα μπορείς να ακολουθήσεις. Το ρυθμό τον έλεγχε αυτός, τους είχε χαμηλά, είχε να παίχνει όπως ο Γκος σε πολύ καλή μέρα. Ωραία. Αλλά όταν ο αντίπαλος 3,5 λεπτά από το τέλος έχει σουτάρει 29 βολές και έχει σουτάρει 9, έτσι. Όταν στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί θες έγινε μεγάλη κουβέντα που ο ΠΑΟΚ σουτάρε διαρκώς τρίποντα. Μα δεν μπορούσε να πλησιάσει την παιδιά προς το καλάθι. Δεν γινόταν να πλησιάσει ο ΠΑΟΚ στο καλάθι. Δεν γινόταν να πάει προς το καλάθι. Γιατί όταν αυτός έπαιζε άμυνα και τσεκάριζε ήταν φάουλ και βολές, και όταν αυτός πήγαινε να βάλει καλάθι ή πήγαινε προς τα μέσα, το τσεκάριζε και το παίζανε άμυνα, δεν ήταν τίποτα. Δεν ξέρω, έχουν ένα μυστήριο τρόπο στη FIBA να επιβραβεύουν τον ΠΑΟΚ που επέλεξε και φέτος το Champions League, εντάξει. Εντάξει. Δεν ξέρω. Εντάξει. Τι μπορεί δεν να είναι, αλλάξει η ουσία. Δεν είναι ότι μυστικό ότι η Ευρωλίγκα μέσω EuroCup προσπαθούσε να πάρει μια ελληνική ομάδα, έκανε κουβέντα και με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι μυστικό. Ναι.
Έτσι. Στον ΠΑΟΚ επέλεξαν τη FIBA. Για τους δικούς τους λόγους. Οκ. Okay. Γιατί για να πας στο EuroCup με 7-8 εκατοστάρικα budget, δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Θέλει πολύ μεγαλύτερο budget. Τώρα η ουσία είναι εκεί ότι... πάμε μετά σε, ένα άλλο, σε μια άλλη κουβέντα. Εντάξει. Okay. Ο ΠΑΟΚ τώρα πρέπει καταρχήν να κάνει την πρώτη νίκη την ερχόμενη Τρίτη με την Αντέρα, έτσι δεν είναι? Γιατί νομίζω ότι αν δεν κερδίσει. Κοίταξε, έχει μπροστά του τώρα την Αντέρ για το Champions League. Την Αντέρ, την Οπάβα στην Τσεχία, ναι, και την Φριμπούρκ στην Θεσσαλονίκη. Αν σε αυτά τα τρία μάτς έχει τρεις νίκες, είναι εντάξει, λέω εγώ. Ναι. Αν και εκεί δεν έχει τρεις νίκες, ναι, θα έχει πρόβλημα. Για την, αλλά για μέχρι να φτάσουμε στις τρεις νίκες, σας κάνει την πρώτη ομάδα. Εντάξει. Ναι, σωστά. Σωστά. Για να, γιατί αν δεν κάνει την πρώτη. Δεν το βλέπω μετά το, την ιστορία. Δηλαδή, αν τυχόν χτύπα ξύλο, καταφέρει να ντέρ και πάρει διπλό στο παλατάκι με 0-4, νομίζω τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν είναι? Όχι, όχι ακατόρθωτα, γιατί εντάξει, τώρα η ΟΠΑΒΑ έχει 1-2. Okay. Αλλά καλό είναι η ομάδα αυτό που λες. Νομίζω ότι θα πάρει αυτά, έτσι όπως ξεκίνησε η σεζόν στο Champions League, δηλαδή εκτός έδρα στη Βενέτσια, εντός η Telekom Vonis που όντως είναι μια από τις πολύ καλές ομάδες του ομίλου, και την Χάπο Ελ Χολόν. Το 0-3 δεν είναι και κάτι έτσι εντελώς ανεξήγητο, ναι, 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 να το πω έτσι. Έτσι. Και τα δύο παιχνίδια που χάθηκαν από Telekom Vonis και από την Χάπο Ελ Χολόν χάθηκαν στις λεπτομέρειες. Okay. Το θέμα είναι σε αυτά τα τρία που ακολουθούν, αρχικά με την Αντέρ, ο ΠΑΟΚ να κάνει τις τρεις νίκες που έτσι και αλλιώς αυτές έχει κυκλωμένες, να το πω έτσι, στο προγραμματισμό του, για να είναι εντάξει εν ώψη της συνέχειας. Και επίσης, κάτι που μπορεί να παίξει ρόλο είναι ότι ο ΠΑΟΚ τη μια από τις δύο πιο δυνατές ομάδες, την Τενερίφη, θα την εντοπίσει στον δεύτερο γύρο τελευταία αγωνιστική. Μπορεί την Τενερίφη να είναι πρώτη και περασμένη. Έτσι. Μπορεί να παίξει αυτό ρόλο. Μπορεί ο ΠΑΟΚ τώρα να καίγεται και την Τενερίφη να έχει περάσει. Ωραία. Το λέμε. Ας δούμε πώς θα πάει. Περισσότερα αύριο. Βοήθησε με λίγο, Νικό. Τέσσερα νούμερα από το 1 μέχρι το 26. 7. Ναι. 10. Ναι. 13 και 26. Ωραία. Πες μου και 5 από το 1 μέχρι το 42. Το 1. Ναι. Το 5, ναι. Το 7, ναι. Το 15, κομμένα. Και το 42. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Νίκος Μοσχοβίτης. Πάμε λίγο στα γρήγορα για να κλείσουμε και την εκπομπή. Αυτά από εμάς, μένετε στο Λίπερο. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με τον Βασιλιά. Θα έχουν σίγουρα πολλά να πούν και να σας αναλύσουν μεταξύ άλλων τη σημερινή ημέρα στο Champions League. Καλό μεσημέρι σε όλους.